την σειρά που ξεκινάει μάλλον αύριο ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Θα τη σχολιάσουμε με έναν προπονητή που έχει αντιμετωπίσει και τις δύο ομάδες, ξέρει φυσικά τον μπάσκετ πολύ καλύτερα από εμάς και θα μας βοηθήσει λίγο και στην τεχνική ανάλυση της αναμέτρησης και των παιχνιδιών αυτών, τον προπονητή του Απόλλωνα Πάτρας, τον κύριο Κώστα Μέξα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Έλεγα πάντως πριν από λίγο στην εισαγωγή μου, το μπάσκετ γενικότερα έχει την τιμητική του αυτό το διάστημα, γιατί ερχόμαστε και από ένα πολύ ωραίο Final Four και έναν εκπληκτικό τελικό που νομίζω κάθε μπασκετάνθρωπο, γιατί εσείς είστε ένας από αυτούς, αλλά γενικά λάτρη του αθλήματος, τον ικανοποίησε υπέρ των δέων αυτό το σπουδαίο θέαμα που παρακολουθήσαμε. Ναι, νομίζω ήταν το και ο τελικός, αλλά και γενικά το Final Four και δύο με τελική ήταν νομίζω αρκετά υψηλό επίπεδο τα παιχνίδια. Και πραγματικά ήταν διαφήμιση για το άθλημα. Δεν ξέρω να συμφωνείτε, αλλά ώρες-ώρες οι ομάδες και τα παιχνίδια παρακολουθήσαμε μας έδιναν την εντύπωση ότι έτσι, σαν να ήμασταν στο κατόφλι του NBA. Δηλαδή, σαν να παρακολουθήσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι με πολύ καλούς αθλητές, πολύ ωραίες φάσεις, γρήγορο ρυθμό. Δεν ξέρω να συμφωνείτε. Εντάξει, όχι τόσο πολύ νομίζω. Εντάξει, σίγουρα ήταν πολλά παιδιά με μεγάλο ταλέντο στις ομάδες αυτές. Νομίζω και τα φαβορίτη στο τελικό ήταν τα φαβορίτη της Ευρωλίγκας, δύο ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ και σημαντικούς παίχτες. Αλλά νομίζω έχει πάλι αρκετή τακτική το Final Four. Απλά εντάξει, νομίζω υπήρχε λίγο μεγαλύτερη ίσως έφεση στην επίθεση από ό,τι προηγούμενες ίσως χρονιές. Αλλά εντάξει, τώρα και τελικά όταν έχεις τον Τόντος και τον Ντεκολό στο Σταγκάρ, νομίζω είναι και λίγο λογικό να δώσεις την κυρία έμφασή σου εκεί και φυσικά πούμε και συγχαρητήρια στον coach Τούδη για την τεράστια αυτή επιτυχία, όπως και στον coach Μπαρτζόκα. Ναι. Τι σημαίνει για εσάς τους Έλληνες προπονητές του μπάσκετ αυτή η επιτυχία του κυρίου Τούδη και του κυρίου Μπαρτζόκα, σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο? Κοίταξε, νομίζω είναι σημαντικό Έλληνες προπονητές να είναι στο ψηλότερο επίπεδο και με τεράστια αποτελέσματα που είχαν και οι δύο coach φέτος. Ναι. Εντάξει, νομίζω δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις συνολικά για τον κλάδο μας και ανοίγει ίσως κάποιες πόρτες παραπάνω στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει όσοι θα κάνουν το βήμα αυτό ή έχουν κάνει ήδη να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και, είναι ταυτόχρονα και ένα βάρος. Ναι. Και μια κληρονομιά όλο αυτό το πράγμα που θα πρέπει να είμαστε όλοι αντάξει και να κάνουμε όσο καλύτερα για τη δουλειά μας. Ναι. Πάντως ήδη αρκετοί Έλληνες τεχνικοί τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό και περισσότεροι νομίζω και με πολύ καλά αποτελέσματα ή σχεδόν όλοι με πολύ καλά αποτελέσματα για να μην αδικό. Νομίζω η τεράστια πλειοψηφία των Έλληνων προπονητών στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή έχουν επιτυχίες και κάνουν πολύ καλή δουλειά με τις ομάδες τους. Ένας άλλος συνάδελφός σας, για να περάσουμε και λίγο σε αυτή τη σειρά των αγώνων που ξεκινάει αύριο ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, ο Στίβο Γιατζόγλου, τεράστια μπασκετική προσωπικότητα, αν μη τι άλλο, χαρακτήρισε τον coach Πρίφτη τον προπονητή της χρονιάς φέτος στην Α1. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Νομίζω ότι τα έχω πει για τον coach Πρίφτη και στη συνέντευξη με αυτό το παιχνίδι στο Παλέ. Νομίζω είναι σίγουρα ο Άρης έχει κάνει υπέρβαση φέτος. Όχι μόνο με τα αποτελέσματα, αλλά και με τον μπάσκετ που έπαιξε και με τη συνέπεια που έχει δείξει εντός των τεθάνων γραμμών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και νομίζω σίγουρα είναι ο προπονητής της χρονιάς. Πλέον πάμε σε μια συντελική ευθεία του πρωταθλήματος. Έχουμε αυτή την νέα σειρά αγώνων ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Δεν ξέρω, αλλά ο Άρης δείχνει να μπαίνει με καλύτερη ψυχολογία σε αυτή την σειρά των αγώνων, γιατί προέρχεται από έναν ημιτελικό που έφτασε στα ωριά του τον Παναθηναϊκό για να καταφέρει να τον αποκλείσει. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ο παράγων κούραση, τον οποίο επικαλέστηκε σήμερα και στις δηλώσεις του προπονητής του Άρη. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι υπάρχει κούραση στον Άρη. Τα μάτια του Παναθηναϊκού από μόνο τους είναι πολύ ψηλής της ενεργειακής απέτησης. Ναι. Οπότε 5 μάτς που έδωσε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό σε νομίζω 12 μέρες, δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν. Ναι. Σίγουρα η καταπώνηση είναι μεγάλη, δεν έχει και μεγάλο ρωτήσεις στον Άρης με τους τραυματισμούς που προέκυψαν, ειδικά με τον Ξανθόπουλο και τον Ζάρα, του Χάγκινς ήταν δεδομένη απουσία. Οπότε σίγουρα τα παιδιά που έπαιξαν παραπάνω χρόνο, κυρίως ο Μακνίλ, ο Waters, ο Βούτος και ο White, σίγουρα θα είναι κουρασμένοι. Είναι δεδομένο αυτό. Και φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα πατήσει νομίζω και η ΑΕΚ για να μπορέσει να ελέγξει τη σειρά καλύτερα. Ναι. Ίσως ένα από τα κομμάτια τα οποία θα προσπαθήσει και η ΑΕΚ λίγο να πιέσει τον Άρη στο κομμάτι αυτό της ενέργειας, το ενεργειακό γενικότερα. Ναι. Όντας λίγο πιο φρέσκια, με αρκετά βαθύ ρόστερ, παρόλα τα προβλήματα που έχουν και εκεί πέρα που έφυγε ο Γκριν κτλ. Φαντάζομαι θα είναι ένα κομμάτι που θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί. Άρα λογικά. Ναι.
σίγουρα ότι άρχισε αυτό το Παναθηναϊκό στα όρια του, είναι σημαντικό για την ψυχολογία. Μπορεί να επιφέρει ένα μικρό άδειασμα αυτό, ίσως. Ναι, ναι. Αλλά θα δούμε, γιατί εντάξει. Δεν διακυβεύονται και πάρα πολλά όσον αφορά το θέμα της τρίτης θέσης. Δεν είναι όπως παλιότερα που οδηγούσαν στην Ευρωλίγκα. Σωστά. Άλλωστε οι ομάδες έχουν επιλέξει λίγο... που θα αγωνιστούν τώρα. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι, λίγο... είναι κυρίως θέμα γοήτρου. Εντάξει, να πούμε και να μην γίνονταν οι μικροί τελικοί. Ναι. Δεν θα έλεγαν και πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία νομίζω και των δύο ομάδων. Και για την επόμενη μέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα όσον αφορά την προοπτική και το τι σκέφτονται για την επόμενη χρονιά οι δύο ομάδες. Έτσι θεωρώ εγώ. Ναι. Εντάξει, για τον Άρη πάντως ίσως κότς είναι και ένα επιστέγασμα η τρίτη θέση μιας πολύ καλής χρονιάς σε όλα τα επίπεδα. Συμφωνώ. Απλά νομίζω το ότι πήγε τον Παναθηναϊκό στα 5 μάτς έχει μπει νομίζω ένα μεγάλο μέρος της φραγίδας αυτής. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Να... Ναι, ναι. Δεν είναι σίγουρα η τρίτη θέση κάτι σημαντικό. Σωστά. Έτσι θεωρώ. Άρα μιλήσατε για την κούραση την οποία καλέστηκε ο κύριος Πρίφτης. Άρα λογικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο προπονητής του Άρη θα πρέπει να κάνει και μια τροποντινά ορθή διαχείριση αυτών των αγώνων για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα μέχρι το φινάλε. Νομίζω είναι σίγουρο αυτό ότι θα πρέπει να βρει τρόπους να κρατήσει την ομάδα σου για την πιο φρέσκια. Για το τελείωμα των αγώνων που λογικά θα κρυθούν τα παιχνίδια. Αυτό λέει η λογική και η προστορία των αγώνων φέτος έδειξε ότι δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Οι ομάδες είναι περίπου ισοδύναμες. Ο Άρης σίγουρα έχει καλύτερη χημεία από την ΑΕΚ, αυτό είναι δεδομένο. Η ΑΕΚ έχει λίγο μεγαλύτερο ρόστερ. Θα δούμε, νομίζω θα είναι κλειστά παιχνίδια. Mm-hmm. Και θα κρυθούν νομίζω στις λεπτομέρειες, στο ποιος είναι πιο συγκεντρωμένος, πιο αποφασιστικός. Αυτά, έτσι θεωρώ. Ναι. Ο Άρης φέτος έχει πάρει τον αέρα κατά κάποιο τρόπο βέβαια της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Ναι. Την έχει κερδίσει όπου την έχει συναντήσει, στις δύο διοργανώσεις δηλαδή. Δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει καθόλου ρόλο ή είναι κάτι που δεν θα έχει σημασία. Εντάξει, θα δούμε τώρα αν παίξει ρόλο. Σίγουρα αρχικά ίσως παίξει, αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν ξέρω πόσο μπορεί να παίξει αν μια ομάδα είναι σε καλή μέρα κτλ. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το μυαλό της. Mm-hmm. Νομίζω που σας είπα είναι ισοδύναμες οι ομάδες και τα μάτς που τα πήρε ο Άρης με ξέρεις νομίζω το μάτς της Αθήνας που κέρδισε λίγο πιο εύκολα στα δύο μάτς στο Παλαιό νομίζω κέρδισε στις λεπτομέρειες αν θυμάμαι καλά. Ναι, δηλαδή ήταν πολύ και στα παιχνίδια και έτσι πιστεύω θα γίνει. Άρα είναι και πολύ σημαντικό μάλλον και το πρώτο μάτς τώρα στη σειρά γιατί ο Άρης προέρχεται από μια σημαντική πεντάδα αγώνων, έχει καταπονηθεί αρκετά ή είναι και αυτή λίγο. Νομίζω είναι σημαντικό νομίζω αυτό το πρώτο μάτς και για την ψυχολογία των παιχτών του Άρη. Λίγο κουρασμένοι και ίσως από τον Παναθηναϊκό λίγο άδειοι που χάθηκε το μάτς 3-2 και πάλεψε πάρα πολύ και στην Αθήνα ο Άρης. Νομίζω αν πάρει το πρώτο μάτς ίσως ελέγξει λίγο πιο εύκολα τη σειρά μετά και στο ψυχολογικό κομμάτι. Ναι. Γίνεται πολύ κουβέντα κύριε Μέξα για τους παίκτες κλειδιά της φετινής πορείας του Άρη και κυρίως τον Μακνίλ και τον White ακούμε τις τελευταίες μέρες και ιδίως για τον White, για προτάσεις, για ενδεχόμενο να φύγει στην Αμερική κτλ. Πιστεύεστε ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει, δηλαδή πάμε πλέον προς το φινάλε, τα παιδιά αυτά να έχουν λίγο και το μυαλό τους και στην επόμενη μέρα? Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι. Δεν είναι απίθανο να έχουν μυαλό και στην επόμενη μέρα, αλλά νομίζω, κοιτάξτε, όταν μπαίνει νομίζω ένας παίκτης μέσα στο Παλέντε Σπορ αυτή τη στιγμή, για να μιλήσουμε για τον Άρη, ναι. Και βλέπει ένα γήπεδο με 6.000 κόσμο γεμάτο στα περισσότερα παιχνίδια, νομίζω ότι... Πιο πιθανό είναι να έχει το μυαλό του στο παιχνίδι παρά τίποτα άλλο. Έτσι θεωρώ. Mm-hmm. Τώρα, τι να σας πω. Ναι. Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος. Κυρίως για εμάς τους προπονητές, ξέρετε, γιατί όταν υπάρχει το μυαλό τους αλλού, δυσκολευόμαστε παραπάνω εμείς από ό,τι πρέπει. Ναι. Ο White, ο οποίος βγήκε και MVP του πρωταθλήματος, είναι από τους παίκτες που νομίζω ότι κόσμησαν το φετινό πρωτάθλημα και δεν ξέρω τη δική σας άποψη, τα καθαρά τεχνικά. Νομίζω ότι είναι και έχει και πολλά περιθώρια εξέλιξη αυτό το παιδί. Νομίζω ο White έχει. Αρκετά περιθώρια εξέλιξης. Όπως το καλοκαίρι κάποιοι συναδελφοί μου είχαν ρωτήσει, είχα πει ότι όταν προσαρμοστεί ο White νομίζω θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη για τον Άρη. Επειδή έτυχε να το ξέρω το παιδί από το κολέγιο κτλ. Βλέποντας την πορεία του όλο αυτό το διάστημα. Θεωρώ ότι είχε αρκετά πράγματα να βελτιώσει και στο αγωνιστικό και στο πνευματικό και στο σημαντικό του κομμάτι και να νομίζω είναι να γίνει πραγματικά καλός παίκτης Ευρωλίγκας. Εφόσον δεν πάει στην NBA φυσικά και νομίζω ότι μπορεί να παίξει στην NBA. Ναι. Ο κύριος Ντόβις είπε σήμερα ότι η ομάδα του είναι διαλυμένη ψυχολογικά. Ήταν μια εντυπωσιακή δήλωση εν ώψη της σειράς αυτής των αγώνων.
Έχουμε διαβάσει για πολλά εσωτερικά θέματα που υπάρχουν εκεί, με αψιμαχίες και μεταξύ του προπονητή και κάποιων παικτών κτλ. Δεν ξέρω τώρα, αυτό τώρα, επειδή είστε και ένας προπονητής που συναναστρέφεστε καθημερινά με αθλητές, αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει εν ώψη αυτής της τελικής σειράς των αγώνων? Κοιτάξτε, μπορεί να σημαίνει ότι κάποια στιγμή να υπάρξει συσπήρωση και αυτό να βγει θετικά. Μπορεί να σημαίνει ότι στη δύσκολη στιγμή ο καθένας θα είναι μόνος του, ναι, και αυτό θα έχει επίπτωση στο αποτέλεσμα της ομάδας. Ναι. Αυτό στα δύσκολα θα δούμε ότι θα επίπτωση έχει. Στις δύσκολες στιγμές νομίζω φαίνεται η επίπτωση που έχει οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει σε μια ομάδα μέσα. Στα δύσκολα κρίνεται νομίζω η κατάσταση. Δηλαδή αν το μάτι κάποια στιγμή στραβώσει, η συνολική αντίδραση της ομάδας θα μας δείξει πόσο έχει επηρεάσει νομίζω όλα αυτά τα θέματα που είπε ο coach, το δεν διάβασε, δεν είχε να διαβάσει μετά, να σου πω την αλήθεια, πόσο αυτό έχει επηρεάσει την ομάδα συνολικά. Ναι. Και με ποιο τρόπο. Ναι. Πάντως είπε και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν είναι περίεργο ή όχι, γιατί περισσότεροι θεωρούν σημαντική την απουσία του Huggins, ο οποίος μάλλον δεν προλαβαίνει ούτε αυτή τη σειρά των αγώνων. Και ο Σλοβαίνος προπονητής είπε ότι ίσα ίσα το χαμηλό σχήμα πιστεύει ότι μπορεί να του δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα σε αντίθεση με το αν ήταν ο Huggins διαθέσιμος. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι λίγο τεχνικό, τεχνικό-τακτικό το θέμα. Προφανώς φοβάται το θέμα του Κοέν με πιθανά pop-out του Κοέν ή του Τσούμπικοβιτς στο 5, γιατί γενικά έχει βαριά κορμιά, με εξαίρεση το Μιλόσεβιτς και το Σάκοτα, αλλά δεν θέλει να παίξει ο coach Ντόμπιτς, από ό,τι έχω καταλάβει, πολύ με Σάκοτα, Μιλόσεβιτς το 4-5, οπότε προφανώς και αυτό το λέει, ότι θα αναγκαστεί να παίξει πιθανόν αυτό το σήμα λίγο παραπάνω, ο Μαυροκεφαλής περισσότερο στο 5 και όχι στο 4 που τον βάζει κυρίως. Φαντάζομαι με αυτό το σκεπτικό το είπε ο coach Ντόμπιτς. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί στο παιχνίδι αυτό θα το δούμε. Και αν θα του περάσει πραγματικά ή όχι. Ναι. Γενικότερα πάντως σαν άνθρωπος του μπάσκετ νομίζω ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτή η σπίθα που άναψε ο Άρης φέτος στο ελληνικό μπάσκετ με την πορεία που έχει κάνει, μόνο καλό μπορεί να φέρει στο άθλημα, έτσι δεν είναι? Έτσι θέλω να ελπίζω. Ναι. Και εύχομαι μάλλον να γίνει αυτό. Γιατί είστε αυτή τόσο έτσι επιφυλακτικός, κρατάτε έτσι λίγο κάποιες αποστάσεις? Όχι, ο Άρης το έκανε και πολύ καλά το έκανε, η ΑΕΚ το έκανε, αλλά φαντάζομαι δεν φτάνει μόνο ο Άρης και η ΑΕΚ. Ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ να αλλάξει επίπεδο και άλλες ομάδες αν μπορούν να αλλάξουν και εμείς στην Πάτρα πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο και άλλες ομάδες κτλ. Κτλ. Να γίνει το πρωτάθλημα όσο γίνεται με βάση τα οικονομικά προβλήματα που έχει στα δεδομένα της χώρας, να μην τα ξεχνάμε αυτά, να γίνει το πρωτάθλημα πραγματικά ανταγωνιστικό πάλι. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, εν προκειμένου για τον Άρη πάντως είναι ήδη κάποιοι που λένε ότι ο Άρης με 2-3 προσθήκες λίγο πιο ποιοτικές ασφαλώς, δηλαδή δίνοντας και μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο, στο ρόστερ του, θα μπορέσει του χρόνου να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, αυτό είναι... όλα είναι λίγο σχετικά. Ναι. Η λογική λέει αυτό. Αλλά σίγουρα ακόμα δεν είναι εύκολο να κοντράρεις τόσο εύκολο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ακόμα. Σε βάθος χρόνου μιλάμε πάντα, όχι σε ένα παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, γιατί για να, όταν είναι ανταγωνιστικός, προφανώς να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ναι. Που πρέπει να πάρεις είτε πλεονέκτημα έδρας είτε να σπάσεις έδρα. Ναι. Αυτό που έδειξε η χρονιά η φετινή είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο αυτό όταν και αυτές οι ομάδες είναι συγκεντρωμένες και ξεκούραστες και, ξέρετε, και σε καλή κατάσταση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά δεν είναι και μακριά παρά όσο ήταν πριν 2 χρόνια, για παράδειγμα. Ναι. Θέλει νομίζω λίγο χρόνο ακόμα χρειάζεται. Και ο Άρης και προφανώς και η ΑΕΚ νομίζω, ναι, που είναι σε μια παρόμοια πορεία, αν και δεν είχε φέτος ίσως το ανάλογο επίπεδο μπάσκετ που περιμέναμε όλοι. Πάντως ίσως αυτό που μπορεί να αποτελέσει κάτι θετικό για τον Άρη είναι το γεγονός ότι ο κύριος Λάσκαρης, πηγαίνει τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, στην πρώτη του χρονιά ολοκληρωμένη στην ομάδα, είχε τις επιτυχίες του και μπορεί και να ζεστάθηκε, που λέμε έτσι, να το πούμε λαϊκά. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι το σημαντικό κομμάτι ήταν η διαχείριση γενικότερα που έκανε φέτος η ομάδα του Άρη σε όλα τα επίπεδα, και στο διοικητικό και στο αγωνιστικό και στις κρίσεις και στις μεγάλες νίκες και στις κακές ήττες και στις κακά αποτελέσματα. Ήταν μια διαχείριση νομίζω πολύ σοβαρή και αυτό για μένα είναι το πιο μεγάλο κέρδος της ομάδας του Άρη, αν θέλετε την γνώμη μου προσωπική. Ναι. Δεν έχετε ότι έδειξε να υπάρχει υπομονή και να υπάρχει πλάνο και κάποιοι ξέρουν ότι θα φτάσουμε στο στόχο με αργά και σταθερά βήματα και κάποια στιγμή χρειαστεί να γίνει το αλματάκι, είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε. Ναι.
Και... Έτσι νομίζω. Αυτό ναι. μου δείχνει τώρα θα δείξει. Πορεία. Και σε μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, είναι πολύ μπασκετική αυτό που λέμε. Έχει, ο Άρης είναι μια ομάδα που και μπασκετικό κοινό έχει και αυστηρός κριτής είναι ο κόσμος. Δεν είναι πολύ αυστηρός κριτής ο κόσμος. Όχι αυστηρός, είναι πολύ αυστηρός κριτής. Εντάξει, αλλά όταν έχει ένα γήπεδο κάθε εβδομάδα με οποιοδήποτε αντίπαλο παίζεις με 4.000 κόσμο συν, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει πετύχει ο Άρης. Δηλαδή ο κόσμος του Άρη ανταποκρίθηκε πάρα πολύ φέτος στην πορεία της ομάδας. Και βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω, σε πολλά παιχνίδια η ομάδα να παρουσιάσει πραγματικά πολύ ωραίο μπάσκετ. Mm-hmm. Κάντε μου και ένα σχόλιο έτσι, για το τελικό, για το άλλο ζευγάρι, για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Αυτή μια έχουμε τον Ολυμπιακό που δείχνει να έχει ηρεμήσει λίγο και από τους τραυματισμούς και από τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την αποκτήση από την Ευρωλίγκα και όλη εκείνη την περιοχή που υπήρχε mm-hmm. τότε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη με αλλαγή προπονητή, με προβληματάκια, με αυτό που έγινε με τα τρία παιδιά στη Θεσσαλονίκη, αν και φάνηκε να ξεπερνιέται. Δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει ένα μικρό προβάδισμα νομίζω αυτή τη στιγμή mm-hmm. και έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αλλά τώρα στα μάτια του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάντα νομίζω όλα μπορεί να γίνουν. Είναι έτσι νομίζω. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι ντέρμπι, γιατί πάλι είναι... Είδαμε τι έγινε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έγινε 0-1, έγινε 1-1, μετά έγινε 2-1. Στο τέλος πάλι το παιχνίδι θα μπορούσε να γίνει 1-2. Δηλαδή οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Είναι και οι παίκτες θα βρουν σε καλή μέρα. Σε καλή κατάσταση αυτό το διάστημα είναι πολλά. Mm-hmm. Είναι πολλά. Έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός νομίζω. Ναι. Εκεί στην Πάτρα τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, είναι νωρίς ακόμη για να προετοιμάσετε. Είναι σχετικά νωρίς, εντάξει, έχει η ομάδα εκλογές τέλος του μήνα στον Ερασιτέχνη, όπου είναι και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕΣ του Ερασιτέχνης. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και σιγά σιγά θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Mm-hmm. Θα παρακολουθήσετε κάποια από αυτά τα παιχνίδια, γιατί συνήθως σας βλέπουμε και στο Αλεξάνδριο έρχεστε. Αύριο λογικά θα είμαι στο Αλεξάνδριο, θα είμαι αύριο λογικά. Ωραία, να ευχηθώ ότι καλύτερο και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Καλή συνέχεια, coach. Ευχαριστώ, για χαρά.